Στο πόδι βρίσκονται από τις αρχές του Γενάρη οι αρμόδιες αρχές της χώρας μας, καθώς παρατηρείται έξαρση της γρίπης και μάλιστα μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας 53 ήταν τα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης που νοσηλεύθηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας, ενώ σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία έχουν ήδη καταγραφεί και 14 θάνατοι. Μετά την πανδημία του 2009, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα το χρονικό περίοδο 11-12, 12-13, φαίνεται ότι η γρίπη έχει αποκτήσει πλέον χαρακτηριστικά εποχικής έξαρσης, η οποία εποχική έξαρση αρχίζει το Γενάρη και κορυφώνεται το Μάρτι. Με το πικ της επίπτωσης πιο πολύ Φεβρουάριο με Μάρτιο. Η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας πάσχει από τη γνωστή πλέον σε όλους μας γρίπη τύπου Ι1-Ν1. Ο κύριος ο γιος, ο οποίος είναι ο πλέον επικίνδυνος τέλος πάντων και είναι υπαίτιος για τα βαριά κρούσματα της γρίπης, είναι ο Ι1-Ν1. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που οι ασθενείς καμιά φορά όταν προκληθούν χρειάζεται να νοσηλευτούν σε μονάδες αντιδικής θεραπείας. Μέχρι σήμερα τουλάχιστον εμείς στο Ρέθυμνο δεν είχαμε κρούσματα σοβαρά τα οποία χρειάστηκε να νοσηλευτούν είτε στο τμήμα είτε στην μονάδα αντιδικής θεραπείας. Η ιατρική κοινότητα αυτό που συστήνει αρχικά στους πολίτες είναι να μην αμελήσουν τον αντιγρυπικό εμβολιασμό, κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού αλλά και για τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία, την ίδια στιγμή που απευθύνει έκκληση προς όλους να μην καταληφθούν από πανικό. Δεν χρειάζεται λόγος και πανικός για την γρίπη αυτή. Όταν κάποιοι προσληθούν από μία γρίπη, μην ξέροντας ακριβώς τι γρίπη είναι, όταν τα συμπτώματα είναι έντονα όσον αφορά τον πυρετό και τις επιπλοκές από το αναπνευστικό σύστημα, πρέπει να πηγαίνει στον οικογενειακό τους γιατρό, ο οποίος, θα θυμίζοντας τους παράγοντες, μπορεί να τους δώσει αντιηγική αγωγή χωρίς να χρειαστεί να κάνει διάγνωση εργαστηριακή. Από την πλευρά του, ο διευθυντής της μονάδας εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου Χαράλαμπος Μαρκάκης καλεί τους πολίτες να μην κάνουν μόνοι τους διαγνώσεις, λαμβάνοντας χωρίς ιατρική γνωμάτευση αντιηγικά φάρμακα. Ο ασθενής δεν πρέπει να κάνει χρήση αντιηγικών φαρμάκων χωρίς την συμβουλή γιατρού, διότι κοινά κρυολογήματα με πυρετό, με κοινάχι και λίγο βήχα είναι καθημερινότητα αυτή την περίοδο. Δεν είναι όλα αυτά τα επεισόδια γρίπη που ενδιαφέρει τον κόσμο τέλος πάντων.